Είναι τόσο βαριά που μάχουσε. Υπευθύνη. Ναι. Δεν νομίζω να κουκκισείς. Περίμενε, περίμενε. Πάτε και μια καρέκλα. Να βάλω αυτό. Α, σήμερα είμαστε από εδώ. Πάντως κάπου είσαι. Στη γη είμαστε. Τι να κάνω. Στη γη είμαστε και κάτω από το Θεό είμαστε, γιατί πολλοί δεν είναι, τέλος πάντων. Να βάλουμε μπρος, αφού ο Βασιλάκης περιμένει. Θέλω να πω εμείς και εμείς, όχι εμείς εδώ, και γενικά κάτι λίγοι εδώ και λίγοι εκεί είμαστε. Ο δύο χρονικά είναι, ναι. Ο Γιωσέφη θα του δεις φύγε, άρα δεν θέλουν. Όχι, έλα. Πάμε ένα φράγμα σιγά σιγά. Στον Αγγελός του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύει που άνοι, παράκει, που τελεύαν σε αληθείας, κατά το παρόν και τα πάντα πλέον, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής του Ιησού Χριστού, θέλει και σκύνος των ημίων και κατατάξεων ημάς, να αποκάσεις την είδο τους και τόσο όσο αγαθούς της κάτασης. Ευχαριστούμε. Την περασμένη σύναξη κάναμε αναφορά στο πρόσωπο του προφήτη Ιερεμία, ο οποίος στάθηκε από το Θεό για να κηρύξει σε μία περίοδο που όπως την ονομάζουμε σήμερα περίοδο κρίσεως, που δεν είναι τίποτα άλλο η περίοδος της κρίσεως, όχι οικονομική, πήρε το βάθμα από τους άσχετους της εποχής μας, αλλά είναι κυρίως και κατά βάθος κρίσεως ηθικής και θρησκευτικής και κοινωνικής. Σε μια λοιπόν τέτοια εποχή κήρυξε ο προφήτης Ιερεμίας για την πρώτη περίοδο, γιατί σε δύο περιόδους κήρυξε ο προφήτης Ιερεμίας. Μιλήσαμε την πρώτη περίοδο. Σήμερα θα κάνουμε λόγο για τη δεύτερη περίοδο, που άρχισε το 609 π.Χ. και τελείωσε το 604 μετά Χριστό. 5 χρόνια περίπου ο λαλίστατος κήρυκας προφήτης Ιερεμίας ανάγγελε το Λόγο του Θεού και προχωρούσε σε βάθος το κήρυγμά του. Κήρυγμα που δεν χάιδευε τις συνειδήσεις, αλλά τις ξύπναγε τις συνειδήσεις. Άλλωστε, φώναζε ο προφήτης για να αλλάξουν τρόπο ζωής, να πετάξουν την εισαγωγή ξένων θεών. Γιατί είχαν εισαγάγει οι Ισραηλίτες μέσα στη χώρα τους ξένους θεούς, είδωλα τα οποία λάτρευαν. Και όχι μόνο τα λάτρευαν, αλλά και οργίαζαν στη λατρεία των θεών των ειδώλων επάνω. Οργίαζαν. Πήγαινε λοιπόν, του δίνει ο Θεός εντολή, να γκρεμίσεις από τις ψυχές των ανθρώπων τα είδωλα που έχουν χτίσει και να ανοικοδομήσεις νέες καρδιές που να λατρεύουν εμένα, τον ένα και μόνο αληθινό Θεό.
να γκρεμίσεις και να νοικοδομήσεις, να ξεριζώσεις. Τα δέντρα παράγουν κακούς καρπούς και να φυτέψεις άλλα που θα παραγάγουν καρπούς καλούς. Γιατί λέει και ο Κύριος με το στόμα του Ιωάννου του Προδρόμου ότι παν δέντρων, κάθε δέντρο που δεν παράγει καρπό καλό, κόπτεται και εισπύρ βάλεται. Κάθε δέντρο που δεν παράγει καρπό καλό, κόπτεται και εισπύρ βάλεται. Σε περίοδο κρίσεως έζησε και ο Κύριος, που κούνησε το Ισραήλ ολόκληρο και κάλεσε και ο Κύριος σε μετάνοια. Και όλη η γραφή του, και η Καινή Διαθήκη, είναι λόγος προφητικός. Έχει μέσα και το ηθικό περιεχόμενο, το διδακτικό περιεχόμενο, αλλά όλη η γραφή, πέρα για πέρα, και οι παραβολές ακόμη, μέσα έχουν σαν ψύχα την προφητεία. Μιλάνε. Ο προφήτης λοιπόν κήρυξε και κάλεσε το λαό σε μετάνοια. Και είπαμε ότι την ίδια ακριβώς περίοδο που κήρυξε ο προφήτης Ερεμίας, σύγχρονα εντελώς ακούσαν δύο ειδών διδασκαλίες. Μία του προφήτου Ερεμία και η άλλη του αντικείμενου του διαβόλου, που την διέδιδαν οι ψευδοπροφήτες. Ο προφήτης λαλούσε το λόγο του Θεού και καλούσε σε μετάνοια και αλλαγή τρόπου ζωής για να έρθουν μέρες καλές, να ξεπηδηθεί η κρίση, να επερπηδηθεί το κακό και να έρθουν οι μέρες καλές. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε να φώναζε, να το έβλεπε να γίνεται με τα μάτια του, της ψυχής του να γίνεται. Γιατί οι προφήτες που είναι οι αληθινά ορόντες, αυτοί που αληθινά βλέπουν, αυτό που προφητεύουν ότι θα γίνει μετά από 5, 10, 20 χρόνια, δεν το οραματίζονται ώστε να το περιγράφουν διανοητικά και να το εκφράζουν με τη γλώσσα. Τη στιγμή αυτή το βλέπουν να γίνονται, γιατί δεν τους χωρίζει η απόσταση του χρόνου. Δεν ισχύει ο χρόνος για τους προφήτες. Βλέπουν το κακό να γίνεται μπροστά τους. Και τη βαρύτητά του, τι βαρύτητα έχει το κακό και τις επιπτώσεις που θα έχει το κακό εάν δεν σταματήσει. Όλα αυτά συντελούνται μπροστά στα μάτια του προφήτη. Γι' αυτό και λέγονται προφήτες και είναι οι αληθινά βλέποντες. Είναι οι μόνοι που βλέπουν στην κοινωνία αληθινά και περιγράφουν την αλήθεια. Να έρχεται πείνα, φώναζε. Έχετε πείνα. Όποιος διαβάσει, μάλλον το δεύτερο είναι του Πατρός Παϊσού, πνευματική αφύπνιση, γράφει για τα γεγονότα. Αυτά έχουν υποθεί πριν από 22 χρόνια και θα περιγράφει το πώς ακριβώς γίνονται σήμερα. Αλλά δίνει και μια παρηγοριά και ο προφήτης το ίδιο κάνει. Γιατί ο Πατροπαϊσίος μιλούσε προφητικά και γράφτηκαν προφητικά αυτά που γράφτηκαν. Και μια παρηγοριά ότι θα βάλει ο Θεός το χέρι του. Να μην πλανόμεθα το χέρι
του Θεού θα μπει για να μπει η τάξη. Αλλά δεν θα είναι χωρίς οδύνη, χωρίς πόνο. Κακό είναι η ασθένεια. Αλλά άμα κάποιο μέλος του σώματος έχει σάπιο μέσα, θα βάλει τον υστέριο γιατρός, θα το κόψει σε βάθος, θα το καθαρίσει και θα γίνει καλά άνθρωπος, αν γίνεται καλά. Θα πονέσει για να έρθει η ελπίδα της υγείας. Να δούμε πώς ο Άγιος Προφήτης ομιλεί στους ανθρώπους της εποχής του. Τάδε λέγει ο Γιαχβέ Σαββαώθ. Αυτά λέγει, τα λαλεί και το στόμα του, τα παίρνει από τον άμβονα του ουρανού και τα μεταφέρει όπως ακριβώς θα γινόταν και έγιναν εκ των υστέρων. Βρήκαν την πραγματικότητα. Τάδε λέγει ο Γιαχβέ Σαββαώθ, ο Θεός του Ισραήλ, εάν βελτιώσετε τα σοδούς σας και τα έργα σας, τα καταλαβαίνουμε όλοι, προϋπόθεση αυτή, τότε θα κατασκηνώσω μέσα εις τον τόπο τούτο, στον τόπο αυτό που λέγεται χώρα Ισραήλ, μόνο εάν αλλάξετε τρόπο ζωής θα έρθω να ξαναμείνω. Σίγουρα στο ακάθαρτο μέσα χώρο δεν παραμένει ο Θεός. Είναι απόν, κατά ανθρώπινη έκφραση, έτσι. Γιατί ο Θεός δεν λερώνεται από τίποτα. Όπως δεν λερώνεται ο ήλιος αν πέσει σε καθαρσίες. Δεν λερώνεται ο ήλιος από τίποτα. Αλλά όμως σημαίνει ότι εγώ θα φύγω, δεν θα υπάρχω για σας που λερώνετε τον τόπο με τα κακά που ζείτε, με τις βρωμιές σας, και θα με αναζητήσετε. Θα προχωρήσω. Μη δίδετε εμπιστοσύνη στους απατηλούς λόγους που αναγγέλουν οι ψευδοπροφήτες. Και σήμερα και χτες και αύριο. Πάντοτε υπάρχουν αυτοί που καθησυχάζουν το λαό. Ενώ έρχεται ορμητικά να σαρώσει το κακό, μην ανησυχείτε, καλά θα πάμε και ακόμη καλύτερα και το καθεξής. Καθησυχαστικές φωνές. Μη δίδετε εμπιστοσύνη στους απατηλούς λόγους. Να, ο ναός του Γιαχβέ, του Θεού δηλαδή, ο ναός του Γιαχβέ, επαναλαμβάνει, ο ναός του Γιαχβέ, τρίτη φορά, είναι εδώ. Εάν πράγματι βελτιώσετε τα σοδούς σας και τα έργα σας, και εάν πράγματι αποδίδετε το δίκαιο μεταξύ των ανθρώπων, εάν ξένο άνθρωπο και ορφανό και χείρα δεν καταπιέζεται, και αν έμαθω δεν χύνεται, βλέπετε το αίμα του Άβελ πάντοτε ποτίζει τη γη, το αίμα των αθώων. Πάντοτε ποτίζει τη γη. Αυτό λέει εδώ πέρα. Και αν αίμα αθώων δεν χύνεται, και ο πίσω συνεχίζει. Άλλων θεών δεν πορεύεστε. Είπαμε ότι είχαν κάνει εισαγωγή ειδόλων. Και εμείς, βάζω το εμείς και στα μάτια μου, αναγκαστικά πρέπει να το βάλουμε. Ναι, γιατί
κάποιο Θεό που δεν είναι ο Θεός μας, δείχνουμε υπακοή. Έστω λέγεται εγωισμός μας, έστω λέγεται η λογική μας, έστω λέγεται μόδα, έστω λέγεται χρήμα, έστω λέγεται βρωμιά, έστω λέγεται ηθικότητα, θεοί είναι, είδωλα είναι και αυτά. Αυτά λατρεύουμε και από αυτά τι πλέπουμε στο κεφάλι. Είναι σύγχρονα δικά μας. Είναι σύγχρονα τα δικά μας. Η ίδια είναι, αλλά με άλλα ονόματα. Ναι. Παράγωγά μας είναι. Ναι, παράγωγά μας είναι, πέρα για πέρα. Εάν λοιπόν ο πίσω άλλων θεών δεν πορεύεστε, τότε θα κατασκηνώσω στον τόπο μαζί σας, στον τόπο τούτο. Από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα. Άμα θα αλλάξετε τρόπο ζωής, θα κατοικήσω αιώνια μέσα στο χώρο αυτό, από το οποίο έχω την απουσία μου. Να μην ξεγελιόμαστε. Ο Θεός δεν είναι ποτέ απόν και από πουθενά. Είναι πανταχού παρόν και στον τόπο και στον χρόνο. Είναι απόν πότε, όταν του λες φύγε από κοντά μου, τότε ο Θεός σε κάνει να μην έχεις ούτε αυτιά ούτε μάτια για να τον βλέπεις. Είναι απόν. Αφού τον διώχνεις, δεν τον αισθάνεσαι, δεν τον βλέπεις, δεν τον νιώθεις. Είναι απόν, παρόλο την απόν. Τέτοια απουσία ήταν αυτή για την οποία μιλάει ο προφήτης. Ενώ αντίθετα, ο πιστός άνθρωπος, όπως ο προφήτης, είχε την παρουσία του Θεού μόνη μέσα. Ήτανε παρόν ο Θεός μέσα. Τον έβλεπε, συνομιλούσε, ζούσε μαζί με τον Θεό. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ου και τι εγώ. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Κύριος. Ζει δε με μη ο Χριστός. Ζει ο Κύριος. Δεν είναι απόν ποτέ ο Θεός από τους συνειδητά πιστεύοντος την συνείδηση. Δεν είναι απόν. Απόν είναι από αυτούς που κάνουν το κακό. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ποια σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Ποια σχέση η μέρα με τη νύχτα? Το κακό με το καλό? Σατανάς με Κύριο? Καμία σχέση, είναι αντίπαλα αυτά τα πράγματα. Πώς συνεχίζει ο προφήτης και λέει, κλέπτετε, δολοφονείτε. Προσέξτε να δείτε γνωρίσματα απτά που και σήμερα τα συναντάμε. Ψευδορκείτε. Στο βάρ θυσιάζεται και πορεύεστε πίσω αγνώστων θεών. Και ερχόσαστε και στεκόσαστε ενώπιόν μου. Μετά αφού κάνετε το κακό, το σπέρνετε με κάθε τρόπο εκδήλωσης, ερχόσαστε λέει και κοντά μου, στο σπίτι μου τούτο λέει, και δίνει το ναό, στο Σολομώντα. Ως τη σφαίρει το όνομά μου και λέγεται μετά ότι είμαστε εξασφαλισμένοι. Κάνουν το κακό με το χειρότερο τρόπο, φωνεύουν ανθρώπους και επιγραμματικά φωνάζουν «Είμαστε χριστιανοί» και πολλές φορές παίρνουν μέρος και στη λατρεία. Μπορείτε εδώ να πείτε κάτι αν θέλετε. Αν συναντάμε μια τέτοια περίπτωση σήμερα. Περισσότερο. Πολύ έτσι. Κάθε μέρα. Περισσότεροι έτσι είμαστε, πιστεύω. Περισσότεροι λέει έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά ισχύει στο μέτρο της διάνοιας εδώ μέσα, σαν λογισμοί που περνάνε, που τα σπέρνει ο διάβολος και επειδή βρίσκει πρόσφορο έδαφος, ίσως μουλιάζουμε λιγάκι και δεχόμαστε, αλλά όχι
έτσι εντελώς εκφραστικά και ζωντανά, εκδηλωτικά, να σπέρνουμε το κακό γύρω μας. Όπως ο Βενιζέλος, όπως ο Σαμαράς, όπως ο Παπανδρέου. Αυτό είναι το κακό που σπέρνεται και με τον νόμο. Που είναι άτομα με καυτηριασμένη συνείδηση. 4.000 αυτοκτονίες. Πιάστε σιγουριά. Και δεν καταλάβουν τίποτα. Δεν θα καμπαρίσουν. Και τώρα θα με κάνει ο Βασίλης να πω το εξής. Αυτοί οι 4.000 τώρα είναι στην κόλαση, δεν είναι. Ε? Αυτοί οι 4.000 είναι στην κόλαση. Από αυτοκτονίσαν, έτσι δεν είναι. Δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω. Δηλαδή να πω ναι. Δεν θα το πω και το πράγμα, γιατί πονάει η ψυχή μου. Ας ελπίζω να συγχωρέσει ο Θεός. Λέει κάποια αγία ψυχή που έχει βγει από τον κόσμο, αν ο Θεός θέλει να βάλει, λέει, και τον Έρωνα στη φυλακή, το μεγαλύτερο διώκτη των χριστιανών, που είχε στείλει στον Άδη τα σώματα πιστών χριστιανών, σε υποδρόμια, σε φωτιές, και σε τι δεν είχε οδηγήσει τους χριστιανούς, αν θέλει να βάσει στην παράσταση, εγώ λέει θα γίνω ο κριτής. Την κρίση να έχει τα χέρια ο Θεός. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι ούτε είναι στον παράδεισο ούτε είναι στην κόλαση. Αυτό είναι στον φιλάνθρωπο Θεού τα χέρια. Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Όλοι θέλουμε, έτσι, ναι, έτσι, όλοι θέλουμε ξέρουμε, να το βρούμε τον Θεό ήλαιο, σπλαγνικό. Και αυτοί που το μυαλό τους το έχουν καταμαυρίσει με τη θέλησή τους και με τη διάνοιά τους, το μέσα η ψυχή διαμαρτυρότανε. Συνείδηση. Διαμαρτυρότανε μέσα η συνείδηση. Μέχρι που έκλεισε εντελώς και δεν αισθανόταν τίποτα. Κάποιο Θεός τον παίρνει τον άνθρωπο στην πιο κατάλληλη στιγμή που υπάρχει για να του δώσει και ένα ελαφρυντικό. Λοιπόν, σε τέτοια περίπτωση ομότητας εφαρμογής του κακού ζούσαν οι Ισραηλίτες. Ζούμε και εμείς σήμερα. Ζούμε και εμείς βλέπουμε. Είπαμε προηγουμένως ότι όσοι ακόμη έχουμε ένα κομμάτι ψωμί και ένα πιο το φαγητό, δεν έχουμε αντιληφθεί τον πόνο εκείνου που αυτοκτόνησε. Ούτε την πείνα του, ούτε τη δίψα του, ούτε την κόλαση που περνάει όταν βλέπει τα παιδιά να φάνε. Περνάει ένα είδος κόλαση, βασανιστήριο μέσα του. Τι θα μου γίνουν τα παιδιά. Τα κριτήρια, τα δικά μας είναι ανίκανα να ζυγίσουν και να δικάσουν ένα τέτοιο άνθρωπο. Είναι στα χέρια του Θεού. Δεν θα έπρεπε η Εκκλησία να είναι πιο κοντά. Είναι η Εκκλησία κοντά. Δηλαδή στους σωστούς ανθρώπους. Όσο μπορεί, προφέρεται. Αυτό λέω, ότι πρέπει δηλαδή να ψάχνει να βρίσκεται τους ανθρώπους, έχει, δηλαδή να τους βοηθάει. Και πηγαίνουν και χτυπάνε την πόρτα. Εγώ που είμαι στην Εκκλησία, χτυπάνε την πόρτα, ζητάνε και λεφτά και τροφές και όσο μπορεί και έχει δίνει. Τώρα οι άνθρωποι είναι η μη εκκλησιαστική κουμπωμένη. Υπάρχει μια μερίδα μικρή που προσφέρει, αυτή που προσφέρει μικρή πρέπει να προσφέρει και σε άλλη. Προχωράμε παραπέρα. Μήπως σπήλαιο ληστών έγινε ο οίκος ούτως, μιλάει για τον Άντρο Σολομώντα. Ακούστε πως το λέει. Μήπως έγινε το σπίτι αυτό του Θεού σπηλιά ληστών. Λάβουμε υπόψη μας, γιατί σήμερα είπες κάτι τώρα, αλλά δεν ισχύει 100%. Υπάρχουν και παραδείγματα τέτοια που θα ακούσουμε. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι μη δίνετε την εξουσία της ιεροσύνης, παραγγέλει στον Τιμόθεο της ιεροσύνης, σε χέρια πονηρών ανθρώπων που θα τη χρησιμοποιήσουν για να πλουτίσουν. Για αυτούς μιλάω εδώ. Σπήλαιο ληστών. Μεταβείτε στο ιερόν μου
το οποίο προηγουμένως έφερε το όνομά μου. Ήτανε ένα ιερό που είχε το όνομα Σιλό. Και κοιτάξτε τι έπραξα σε αυτό. Ένα τις κακές του λαού μου του Ισραήλ, τι έπραξα, κοιτάξτε. Πηγαίνετε εκεί στο ναό να δείτε. Και τώρα επειδή τα αυτά πράτετε, κάνετε αντίθετα από εκείνο που σας έχω παρηγγείλει, ενώ εγώ σας ομιλώ και δεν ακούτε, σας καλώ και δεν απαντάτε, θα πράξω στον οίκο τούτο, το δικό μου, που είναι κατοικία δική μου, στον οποίο έχετε πεποίθηση ότι έπραξα στη Σιλό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα το κλείσει το ναό κατά έναν τρόπο Θεός. Ιερείς και ψευδοπροφήτε και λαός περικυκλώνουν και συλλαμβάνουν τον Ιερεμία. Το κήρυγμά του, αυτό που ακούσατε τώρα. Αφού είπε, έγινε σπήλαιο ληστών ο ναός του. Ποιοι το κάνανε σπήλαιο ληστών? Ιερείς. Ιερείς που για να έγιναν ληστές, λίστευαν το λαό τη τσέπη. Αυτό εννοεί. Έτσι. Μην μπερδεύουμε όμως ορισμένα πράγματα και βάλτε μυαλό κακό, θα δούμε τώρα. Αφήνανε και πέθανε ο κόσμος και αυτοί χτίζανε παλάτια, θα λέγαμε σήμερα. Λοιπόν, περικυκλώνω λοιπόν τον Ιερεμία που είπε αυτά τα σκληρά λόγια για αυτούς, φωνάζοντας στη μέση ο Ιερεμίας, τώρα οφείλεις να πεθάνεις. Το μαγκώσανε, εσύ τα λες αυτά. Μας, κατά έναν τρόπο, μας κατηγορείς ψευδοπροφήτα, τις σκληρά λόγια. Μας πω σε ένα κλέφτη, θα επαναστατήσεις. Και αυτοί το λαό τον συνάγειραν, τον περικύκλωσαν, τώρα θα πεθάνεις. Τον οδηγούν ενώπιον των αρχόντων σαν ένοχο θανάτου για βλαστημία κατά του ναού του Θεού. Βέβαια, μα λέει, τον κάνατε σπηλιά ληστών που ληστεύουνε. Θυμάστε και τον κύριο του είπανε. Άλλη κατηγορία δεν του βρήκανε. Γιατί λέει, κάνει τον εαυτό του Υιό του Θεού και ακόμα είπε, θα γκρεμίσω τον ναό και θα χτίσω καινούριο. Με την επέμβαση όμως των αρχόντων, που επικαλέστηκαν ανάλογη προφητεία του Μιχαίου, του προφήτη Μιχαίου, ο βασιλιάς Εζεκίας τον άφησε ελεύθερο. Ήταν ο βασιλιάς Εζεκίας τότε. Επενέβη άλλος και τον άφησε ελεύθερο τον προφήτη. Έτσι, στην παρούσα στιγμή, επαναλαμβάνω, ο κυκλωμένος από ιερείς και άρχοντες και λαό, αφέθηκε ελεύθερος με την επέμβαση του βασιλιά Εζεκία. Αν όμως έτσι ο Ιερεμίας σώθηκε από τη στιγμή αυτή και ύστερα, είναι το πρόσωπο που πρέπει να εκτελεστεί του φθόνου και του μίσους και των ιερέων και των αρχόντων. Πρέπει να εκτελεστεί ο Ιερεμίας. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Όταν λέει κάνετε το σπήλαιο, το ναό σπήλαιο ληστών, στους εκπροσώπους, τους θρησκευτικούς, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να προσβάλλει τη λατρεία. Έτσι το εξέλαβαν οι ιερείς και οι αρχιερείς που υπήρχαν τότε. Και τους σκηνοθέτησαν την κατηγορία ότι προσβάλλει τη λατρεία μας.
απορρίπτει ο προφήτης Ερεμίας με αυτόν τον τρόπο τελείως αυτή τη λατρεία που ασκούσαν οι Ισραηλίτες. Πώς να μην την απορρίψει, αφού ήταν εισαγωγή ξένων θεών. Του Βατζέταρτης, της Σίσιδος, του Όσιρης, ένα θεό ψευδοθεών, που όμως για να πραγματοποιηθεί η λατρεία γινόταν όργια μέσα στους ναούς. Έτσι ασκούσαν τη λατρεία τους, με όργια. Έτσι λέγανε θέλανε οι θεοί, να γίνονται όργια. Θα ανεχόταν ο προφήτης του Θεού να τηρούνται όργια σε ναούς μέσα? Δεν είναι δυνατόν. Διατυπώνει λοιπόν ο Ιερεμίας την δική του διδασκαλία ότι ό,τι εσείς αυτή τη στιγμή λατρεύετε είναι εκείνο που θα φέρει συμφορά στον τόπο. Είπαμε οι άλλοι, οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοιερείς κοίμιζαν τις συνειδήσεις των λαών, ο οποίος πάντα ζητάει να καλοπερνάει και να υπάρχουν φωνές οι καθησυχαστικές. Δεν αρέσει. Πες οποιοδήποτε σήμα, ξέρεις, κάναμε αυτό το, έχουμε φταίξει τον Θεό. Ποιο Θεό θα σου πούνε, δεν θα το παραδεχθούν. Πάντα υπάρχει. Δεν λέμε και τώρα ασθενής και οδηπόρος, αμαρτία, ουκ έχει. Άλλο κοινό. Μιλάμε τώρα για κακό φοβερό. Για δικαιολογία, λέω, για να μην ξέρω με τα... Πρέπει να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Ότι δεν, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπάρχει εποχή που να μην έχουμε τον αντίπαλο. Αφού ο αντίπαλο όμως είναι ο διάβολος. Αυτός υποκινεί κάθε φορά στους αντιπάλους, είτε ανθρώπους, είτε οτιδήποτε άλλο είναι. Αφού λέει, όταν έρθω εγώ, εγώ ήρθα, λέει ο Κύριος, και δεν με παραλάβατε, δεν με δεχθήκατε. Γιατί κάτι πιο ισχυρό έκανε ο Κύριος από τους προφήτες. Όταν έρθει ο άλλος, ο Αντίχριστος, ο διάβολος, οι άνθρωποι του δική του, θα τους παραλάβετε. Θα τους τα δώσει απλόχερα όλα. Όλα, τα έδωσε. Τώρα τα παίρνει τώρα. Τώρα τα παίρνει για να εμφανιστεί να τα δώσει. Όταν έρθει η ώρα. Δεν θα έχει το τελείο. Λοιπόν, τότε θα δούμε. Λοιπόν, ο προφήτης την ψευτοελπίδα που έδιναν οι ψευτοιερείς και οι προφήτες την κάνει κομμάτια. Την θρηματίζει. Δεν δεχόταν τέτοια ψευτοελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Τη στιγμή που όλα είχαν γίνει γυαλιά καρφιά. Η ελπίδα αυτή ήταν χτισμένη πάνω σε ψευδοθεούς. Τώρα, να δούμε τι του απαντήσανε οι ψευδοπροφήτες και οι ιερείς. Τι ζητάς τον οίκο μου? Αυτά τα έλεγε ο προφήτης, ότι το ναό το κάνει σπήλαιο ληστών. Στο ναό, μπροστά. Και αυτοί το πατάγανε. Τι ζητάς στον οίκο μου? Μήπως θυσίες και κρέας ιερών μπορούν να απομακρύνουν το κακό? Και ένας άλλος προφήτης και τους ψευτοχριστιανούς, ψευτοχριστιανούς, ψευδοιερείς υπάρχουν και ψευτοχριστιανοί που κολακεύονται έχοντας το όνομα του χριστιανού και ότι είναι βαπτισμένοι. Ένας άλλος προφήτης λοιπόν, όταν έβλεπε τους χωμένους στην αμαρτία πιστούς, ο προφήτης Αμός χτύπαγε και εκείνος το κακό και τους έλεγε, τι μη προσφέρετε Λίβανον εκ της Εβά, γιατί μου ερχόσαστε στο ναό και μου προσφέρετε λιμάνι από μια περιοχή που είχε την παραγωγή την καλή, τη μυρωδάτη του λιβανιού. Δεν τη θέλω. Συνεχίζω. Και ευώδη κάλαμο, μου τα προσφέρετε αυτά στο ναό μέσα. Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι πρόσδεκτα. Και η θυσία σας
Δεν μου αρέσουν. Εγώ που είμαι φορέας του κακού. Να έχουμε το μυαλό μας. Είμαι φορέας του κακού. Παράδειγμα, είμαι όμως. Πηγαίνω στο ναό να προσφέρω, να κάνω μια λειτουργία. Πάω το κεράκι μου, πάω το λαδάκι μου, πάω το προσφορό μου. Και μέσα στην εκκλησία τύπης προσεύχομαι. Αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός εάν δεν έχω ζωή ανάλογη με εκείνα που προσφέρω. Αυτό λέω εδώ πέρα. Γιατί μου τα προσφέρετε? Και είναι και εκλεκτά. Δεν τα δέχομαι. Δεν τα δέχεται ο Θεός δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και το λέει καθαρά. Τι μου προσφέρετε λιβάνι και ευώδη κάλα μου. Τα ολοκαυτώματα, είναι τα ζώα που τα γέγανε πάνω στο βωμό. Για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Έτσι ήταν η λατρεία τότε της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά δεν μου αρέσουν. Όχι μόνον άχρηστες και περιτές χαρακτηρίζονται οι θυσίες από τον προφήτη Ιερεμία, αλλά και βλαβερές. Πάει κάποιος που είναι αποδεδειγμένα κακός, χριστιανός, να προσφέρει κάτι. Δεν το δέχεται ο Θεός, γιατί κάνει κακό. Κάνει κακό. Για πέστε μου να καταλάβω κι εγώ. Βέβαια κάνει, φαλφού είναι ψεύτικα, υποκριτικά. Πώς δηλαδή κάνει, με ποιο τρόπο κάνει κακό? Κάνει κακό διότι σου λέει, Κύριε, υποκριτικά μου το δώσω. Δεν μου δώσεις με την ψυχή με την καρδιά σου. Μάλλον μήπως νομίζει ότι κάνει καλό και να δεν κάνει. Δεν το δεν κάνει, όχι, δεν το δέχεται ο Κύριος. Μήπως νομίζει ότι κάνει καλό και είναι... Δεν νομίζει, δεν νομίζει. Δεν το δίνει με την καρδιά του. Κύριε, σταμάτη. Όχι, μπορεί να το δίνει την καρδιά του, αλλά να μην είναι... Η ζωή του να είναι αμαρτωλή. Μήπως είναι κλεμμένο. Σηκώνονται ένα σωρό συνειδήσεις ανθρώπων που έχουν καλή με πρόθεση, αλλά αγνία και λένε, τώρα τι θέλει να μας κάνει το καλό στην Εκκλησία? Η ζημιά. Γίνεται ζημιά στις συνειδήσεις καλοπροαίρετων των ανθρώπων. Και επιπλέον λένε, για δεν του μιλάνε που είναι στην Εκκλησία. Αυτό βλέπουν ότι είναι παλιάνθρωπος. Η Εκκλησία έχει την πόρτα ανοιχτή. Δεν την κλείσει κανένα. Να το ελέγξει το κακό, ναι. Να εμποδίσει τον άνθρωπο, τον χριστιανό, να πει στη δεξιά, δεν έχει το δικαίωμα. Γι' αυτό και νεκρόσιμες ακολουθίες και μνημόσυνα τελεί σε όλους. Εφόσον δεν έχουν πει ότι ξέρεις, δεν πιστεύουμε. Κι όμως δεν έχει, τελεί σε. Είναι υποχρεωμένοι το κάνουν το θυσία. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτού του είδους οι θυσίες που κάνετε είναι βλαβερές. Και στους ίδιους, γιατί βλάπτουν τους άλλους, αλλά και στον κόσμο που βλάπτουν. Όμως, δεν υπακούν στη φωνή του. Δεν υπακούν στη φωνή του. Πράττουν μόνο και μόνο το κακό. Μπροστά στο λαό και μπροστά στα μάτια του Θεού. Ο προφήτης όταν βλέπει ότι το κήρυγμά του, βλέπετε, στέλνει ο Θεός, προσέξτε, το προφήτες. Πάντως έχουμε και αρχιερείς που μιλάνε στη σύγχρονη εποχή και ακούγονται, μα μεμονωμένοι. Και ο προφήτης ήταν ένας, κάθε εποχή από ένας παρουσιάζεται. Και ο πολλής λαός δεν ακούει. Και δεν χαμπαρίζει. Λοιπόν, εδώ τώρα ο προφήτης που στάθηκε και αυτοί έκλειναν τα αυτιά τους και τον κατηγορούσαν. Σαν άνθρωπος είναι άνθρωπος κι αυτός. Και κάποια στιγμή ζητάει παρηγοριά. Ζητάει την ενίσχυση. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Παύλο, τον Απόστολο. Στην Κόρδο όταν πήγε, κάθισε εκεί ένα διάστημα και μετά επειδή είδε εκεί πέρα να γίνονται, πώς θα πω, ο ένας
χώριζε τον ένα, αυτός είναι καλός, τον άλλο είναι καλός κλπ. Και ορισμένα άλλα έβλεπε στους χριστιανούς, σκούται για να φύγεις. Του λέει, ω, έχεις εδώ ανθρώπους να σε ακούσουν, κάτσε εδώ που το. Τι κάνει λοιπόν ο προφήτης σε τέτοιες δύσκολες στιγμές? Μονολογεί μόνος του και λέει, ω, να μου έδιδαν στην έρημο μια καλύβη για ανάπαυση. Μια καλύβα για ανάπαυση. Πόσο πόνο θα αισθανώ στην ψυχή του. Να εγκαταλείπω το λαό μου, να φύγω μακριά από αυτούς. Γιατί όλοι, όλοι δεν ξεχωρίζει. Είναι μοιχοί. Είναι μοιχοί. Και είπαμε, μοιχούς ονόμασε και ο Κύριος, τους αποστάτες από τον Θεό. Αυτούς που αρνούνταν τον Θεό. Αυτό μήπως είναι πειρασμικό. Ε? Μήπως είναι πειρασμικό, λέω. Ποιο? Που λέει, κουράστηκα, κατανάφευγα. Ανθρώπι. Ανθρώπινο. Όχι, πειρασμικό. Ανθρώπι. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε τις στιγμές αδυναμίας. Θα φύγει. Θα δούμε, για να το παρακάτω. Ένας είναι όλοι, ακούστε εκφράσεις στο λαό ή στο παράπονό του, είναι ένας σύνδεσμος απατεώνων. Τη γλώσσα τους τεντώνουν σαν τόξο θανατηφόρο, ψεύδος και όχι αλήθεια επικρατεί στη χώρα. Από κακία σε κακία πηγαίνουν. Τον Γιαχβέ, το Θεό, δεν το γνωρίζουν. Προφυλακτείτε από το φίλο. Από το φίλο προφυλακτείτε. Μην δίδετε εμπιστοσύνη στον αδερφό. Ο ένας σκέφτεται το κακό εναντίον του άλλου. Την αλήθεια δεν τη μιλάνε. Τη γλώσσα τους μαθαίνουν στο ψέμα. Είναι διαστραμμένοι, δεν μπορούν να πράξουν διαφορετικά, παρά μόνο το κακό. Είναι διαστραμμένοι. Καταπίεση, πάνω σε καταπίεση κάνουν στο λαό. Δόλο στο δόλο. Το Θεό αρνούνται να γνωρίσουν. Ο μονόλογος αυτός είναι η πρώτη κραυγή, το πρώτο ξέσπασμα μιας ψυχής, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα πάλεψε με τις δυσκολίες της εποχής του, στην χώρα του. Ορίστε. Και τώρα συμβαίνει. Γι' αυτό και τα λέμε, να δούμε τι γίνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Δοκίμασε απογοητεύσεις στο έργο του. Άνθρωπος είναι. Και τώρα πάσχει για την κρατούσα κατάσταση και τώρα υποφέρει για την κατάσταση που επικρατεί. Σχεδόν απελπισμένος, γεμάτος απορία στο τι πρέπει να κάνει. Λέει, τώρα είπα, κήρυξα το λόγο του Θεού και έκανε το παραπάνω στον Θεό. Δεν με άκουσε κανείς. Μας θυμίζει αυτό το προφήτημα που θα γιορτάσουμε στις 20 του μήνας. Τον προφήτη Ηλία. Λέει, Κύριε, τα θυσιαστήριά σου τα γκρέμισαν, τους ναούς σου τους κατέκαψαν και όλοι, λέει, κλείνανε το γόνατο στον ιδωλάτρη Θεό Βαάλ. Και εγώ, βάζει μία λέξη, έχω μείνει όχι μόνος, μονότατος. Η ίδια φωνή είναι. Σχεδόν, λέει, απελπισμένος, απορεί τι πρέπει να κάνει ο προφήτης. Στο τελευταίο στίχο που αναφέρει, μιλάει για την κακία των ανθρώπων που έχει φτάσει σε απροχώρητα σημεία. Δεν φεύγει όμως ο προφήτης. Δεν εγκαταλείπει το έργο του, γιατί η συνέστηση του καθήκοντος τον προσιλώνει.
πρέπει να συνεχίσει το έργο που του έχει αναθέσει ο Θεός. Με οποιασδήποτε επιπτώσεις σε βάρος του. Γι' αυτό απαγγέλει στο λαό, φωνάζει την ερήμωση του τόπου. Ότι θα ερημώσει η γη του Ισραήλ. Θα ερημώσει η γη του Ισραήλ. Και θα διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες ανά τα έθνη. Το δένουμε. Είναι ο λόγος ζωντανός, διδακτικός, μιλάει μόνος του, όχι ο προφήτης εμάς, ο προφήτης μόνο, αλλά αυτό που βλέπουμε να γίνει σήμερα, ερημώνεται η Ελλάδα. Θα ερημώσει ο τόπος αυτός. Εξαιτίας της κακίας του λαού μου, λέει ο Κύριος. Το ίδιο λέει και ο προφήτης. Εξαιτίας της κακίας του λαού μου. Ο πολύς λαός δεν βλέπει ότι γίνεται κάτι κακό. Ότι υπάρχει γύμνια, δεν υπάρχει ντροπή, δεν υπάρχει σεβασμός, ότι δεν υπάρχει τίποτα όρθιο από ηθική τάξη και αξιοπρέπεια. Δεν τα καταλαβαίνει τα πράγματα. Σου λέει, αυτή είναι η ηθική τάξη. Λοιπόν, από την κακία σου λαέ, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, θα ερημώσει ο τόπος αυτός του Ισραήλ. Γιατί θα σκορπιστούν οι κάτοικοι του Ισραήλ ανά τα έθνη. Ξέρετε, ο προφήτης κλαίει γιατί βλέπει όχι απλώς μόνο μια τιμωρία που θα επιπέσει σε ένα λαό, αλλά για το μέλλον που είναι αόρατο μετά τη ζωή. Του κλαίει ψυχή για την κόλασή τους, κυρίως. Και αρχίζει ένα για την άργηση του λαού, τη σειρότητα, την ευαθροπιά, ένα θρήνο, αληθινό θρήνο. Γι' αυτό του Ιερεμία η προφητεία έχει ένα μεγάλο μέρος που έχει το όνομα θρήνη του Ιερεμίου. Θρήνη του Ιερεμίου. Εθρήνησε λοιπόν ο Ιερεμίας για τη συφορά που βρήκε το λαό του Ισραήλ. Την είδε, επαναλαμβάνουμε, πριν γίνει. Και είπε τα εξής. Αφού δεν τον ακούνε οι άνθρωποι, μιλάει και τον ακούνε κάποια άλλα πράγματα. Τα άψυχα πράγματα. Τα όρη ας ψηλώσουν το θρήνο. Οι λιμώνες, τα λιβάδια, ας απαγγείλουν επικίδιο τραγούδι, άσμα. Έρημοι είναι από ανθρώπους. Κουδούνια προβάτων δεν ακούν πλέον. Τα πτηνά του ουρανού και τα ζώα εξαφανίστηκαν και έφυγαν. Άκουε. Θρήνος ακούεται εκ της Σιών. Άκουσε. Θρήνος ακούγεται μέσα από το Ισραήλ. Αλίμονο. Αλίμονο. Είμαστε κατεστραμμένοι, είμαστε καταντροπιασμένοι, κατησκημένοι. Τη χώρα μας εγκαταλείπουμε, την πατρίδα μας την αφήσαμε. Τα έβλεπε να γίνονται, ας μην είχαν γίνει ακόμα. Ακούσατε, γυναίκες, το λόγο του Ιαχβέ. Τα αυτή σας ασυλάβει τους λόγους του στόματος του Θεού. Τα λέει ο προφήτης, αλλά είναι το στόμα του Θεού. Δοξάσατε τις θυγατέρες σας το θρηνόδες ποίημα. Με συγχωρείτε, διδάξατε τις θυγατέρες σας το θρηνόδες ποίημα. Η μία την άλλη τον επικίδιο θρήνο. Ο θάνατος ανέβηκε στα παράθυρά μας. Ξέρεις τι είναι, θυμάμαι ένα ανέκδοτο που είναι όχι μια πραγματικότητα, αλλά που μοιάζει ένα ανέκδοτο,
παίρνεις το σαλιγκάρι και το βάζεις να το ψήσεις. Και όταν το ψήσεις το σαλιγκάρι τραγουδάει. Ψηρίζει δηλαδή. Και λέει, σου καίνε το σπίτι και εσύ τραγουδάς. Το κέλυφος που του καίνε, εσύ τραγουδάς. Αυτό γίνεται σε εμάς. Και για την πατρίδα μας και εμείς τραγουδάμε. Δεν χαμπαρίζουμε καθόλου. Δεν υψώνουμε χέρια τουλάχιστον ψηλά. Να πούμε, Κύριε, ελέησε τον κόσμο, όποιος και αν είναι ο κόσμος. Και θα κάνει ο Θεός αυτό που πρέπει να κάνει. Έτσι που λέγει κάποτε ο Παΐσιος. Ο θάνατος ανέβηκε στα παράθυρά μας. Μπήκε στα ανάκτορά σας. Παιδί από το δρόμο άρπαξε τους νέους από την αγορά. Το κήρυγμά του αυτό. Ποιοι φεύγουν, αυτή είναι η εικόνα. Ποιοι φεύγουν από τη χώρα, ποιος τους πήρε και πήγανε στο εξωτερικό και φύγανε και δουλεύουνε και θα μείνει εδώ χώρα γερόντων. Αυτό ήταν το κήρυγμα, αυτό είναι ο θρήνος του κατά έναν τρόπο. Και λέει τώρα εδώ, το κακό λοιπόν συντελείται, γίνεται. Γίνεται, έγινε, γίνεται και έχει και μέλλον. Να δούμε, λέμε, κοίταξε τον κακό κάνει και ζημιά σε όλο το λαό και μένει απείραχτος. Μένει απείραχτος. Να ακούσουμε τι λέγει η Γραφή, γιατί συνέβη και τότε αυτό που λέμε εμείς, αλλά τι απακόλουθο είχε. Ουέ ο οικοδομών των οίκων του εν αδικία. Αλίμονος αυτόν που χτίζει το σπίτι του με μέτρα που πήρε άδικα. Αδίκησε άλλους δηλαδή. Και τα δώματά του με άδικα μέσα, τα διαμερίσματα. Το πλησίο του αγκαρεύει χωρίς πληρωμή. Ελάτε τώρα, καταργούμε τους νόμους από τη μέση και λέμε, θα πάρεις 2,5 ευρώ την ώρα για τη δουλειά που κάνεις. Είχε μια κυρία σπίτι μου, που είναι γνωστός ο άνδρας από τα παιδικά μου χρόνια, παντρεύτηκε, πάει και δουλεύει στη ΔΕΗ, της δίνουν 2,5 ευρώ, της λένε, πάει για 6 ώρες σήμερα, ευρώ θα είναι 4 ώρες. Το πάνε τσάμπα να τη δίνει 2,5 ευρώ παλικά. Λοιπόν, βρεθήκαν εταιρείες να συζητάνε με το κράτος αυτή τη στιγμή να δίνουν 200 ευρώ το μήνα. Το μήνα. 7 πολυεθνικές. Σε λίγο καιρό. Όλα τα παιδιά με το κοιμή τα παίρνουν από μια εβδομάδα και να τα πληρώνουν. Τσάμπα πάνε. Οπότε μιλάμε για κάτω από 1,5. Θέλω να δούμε αυτό το γεγονός. Τι αντιμετώπιση είχε, πώς το ο προφήτης. Λοιπόν, αυτός λέγει. Μεγάλο οίκο θα χτίσω για τον εαυτό μου, ο άδικος, έτσι. Δωμάτια πλατιά. Ομά λόγια, δεν είχε χαϊδέματα. Παράθυρα τοποθετεί σε αυτό το σπίτι, ο άδικος, ε. Με κέντρους φτιάχνει τα παράθυρα. Ήταν το καλύτερο ξύλο. Και με κόκκινο χώμα τα χρωματίζει. Το βύσσινο, ήταν το χρόνο του βασιλιά της εποχής εκείνης. Μήπως είσαι βασιλιάς για να συναγωνίζεσαι το βασιλιά Άχαζ? Δεν ήταν μόνο βασιλής, αλλά και άλλος λαός που έκανε μίμηση του βασιλιά. Λέγαμε κάποτε, πήρες εσύ ένα αυτοκίνητο, πήρα κι εγώ ένα. Πήρες δύο, παίρνω κι εγώ δύο. Πήρες αυτοκίνητο υπερπολιτελείας, θα πάρω κι εγώ. Πισίνες, πράγματα. Σε κάτι κατ' του γείτονα να ψηφίσει και τη δικιά μου, ψηφίσει και του γείτονα. Ελικοδρόμια. Μιμηθήκανε τους προύχοντες. Έτσι. Κι όμως αυτή είναι η τελευταία που θα πεινάσουν. Λοιπόν, να δούμε πρώτα εδώ. Μήπως είσαι βασιλιάς για να συναγωνίζεσαι, λέει σε μένα και σε ένα, το βασιλιά αυτό, το Άχαζ. Δεν ζούσε καλά ο πατέρας σου. Οι προγονείς φαίνεται ζούσανε όμορφα. Οι προγονείς μας. Τι φτωχά, όμορφα, στρωτά, στρωτά. Βεβαίως.
πιο εγκρατής. Δεν λέμε να έχουμε το γαϊδούρι και την εποχή αυτή, ρε παιδιά, αλλά κοιτάξτε, από το γαϊδούρι μέχρι να έχεις 10 αυτοκίνητα. Με πολλά άλογα το καθένα. Με πολλά άλογα το καθένα. Ναι. Βλέπετε πως γελάμε τώρα, ε. Λοιπόν, χωρίς να παραμελεί, λέει, ζούσε καλά ο πατέρας σου, χωρίς να παραμελεί το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Οι προγονείς μας είχαν και αυτό στη μέση. Και το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Η δική σου όμως, τα δικά σου μάτια και η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη παρά μόνο στο συμφέρον σου. Συμφέρον και μόνο συμφέρον. Να χύνεις αίματα αθώων, το γνωρίζεις. Και καταπίεση και τυραννία να χρησιμοποιείς. Τα έχουμε. Και αίμα αθώων και καταπίεση και τυραννία πάνω του. Για τούτο τα δε λέγει, για όλα αυτά που διαβάσαμε, τα δε λέγει ο Γιαχβέ. Δεν θα κλάψουν αυτόν το λαό που κάνει αυτά. Δεν θα βρεθεί δηλαδή να το θρηνήσει κανείς. Αλίμονο αδελφέ μου, αλίμονο αδελφέ μου, δεν θα θρηνήσουν αυτόν τον άδικο κανείς. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Ναι. Τελευταία είναι η σειρά του γαμπρού που ξυρίζεται. Ναι, έτσι. Λοιπόν. Τελευταία όμως. Δεν θα πληρώσει. Ναι, αλλά κοίταξε κάτι, λέει κάπου. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Σπέρνει το κακό. Το χύζει. Ναι. Θα το πάρει με τους τόκους όμως. Αλλά ναι, τώρα πλάκα κάνουμε. Σύμφωνοι, δεν έχουμε πλάκα. Συζητάμε χωρίς πλάκα. Δεν κάνω τίποτα. Δεν την γλιτώνει. Όλα αυτά θα πληρωθούν σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, μπράβο. Το λέει η γραφή. Δεν την γλιτώνει κανείς. Όλα θα πληρωθούν. Αχ, δέσποτα. Αχ, μεγαλειότητα. Προσέξτε το. Σαν όνος θα ταφεί ο άδικος. Πεταμένος και ερημένος μακρά από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Αυτά τα κηρύγματα επόμενο ήταν να καταστήσουν ακόμα πιο δύσκολες τις διεργασίες του Ερεμία και να οξύνουν, να ξύσουν πληγές και να δυσκολεύσουν θέση του. Δεν κάνα τότε κηδείες δημοσία δαπάνη. Πάντοτε. Αυτά είναι και τότε. Πάντοτε. Πάντοτε γίνεται το πράγμα. Πάντοτε γίνεται το πράγμα. Λοιπόν, αλίμονο μου, μητέρα που με γέννησες, λέει ο προφήτης, είναι για τον εαυτό του, αλλά είναι απηχήματα για όλους μας. Λοιπόν, τον άνδρα της έρηδας και διαμάχης σε όλη τη χώρα. Δεν δάνησα, ούτε μου δάνησαν. Κι όμως όλοι με καταριώνται. Αλήθεια, Γιαχβέ, δεν σε υπηρέτησα πιστά. Δεν σε υπηρέτησα πιστά. Δεν σε παρεκάλεσα για τους εχθρούς. Σε δύσκολα χρόνια, σε καιρούς δύσκολους, εσύ το γνωρίζεις. Γιαχβέ, θυμίσουμε και φρόντισε για μένα. Εκδικήσου για μένα τους άδικους. Μη αφήσεις να χαθώ για τη μακροθυμία σου. Σκέψου πως για σένα, μιλάει στο Θεό εδώ πέρα, ο προφήτης, ονειδίζομαι. Αυτή τη στιγμή όλοι με κατατρέχουν, για σένα ονειδίζομαι. Άκουσέ με, του λέει. Οι λόγοι σου μου είναι τροφή. Του λέει ο προφήτης, οι λόγοι σου, Θεέ μου, είναι τροφή μου. Οι λόγοι σου προξενούν χαρά. Το όνομά σου καλείται από εμένα, Γιαχβέ, Θεέ Σαβαώθ, βοηθέ δηλαδή. Ποτέ δεν είδα, και λέει ο προφήτης, ποτέ δεν είδα ευθυμία. Χαρά. Ποτέ δεν αισθάνθηκα χαρά με όλη μου την καρδιά. Μόνος μου κάθομαι προπροσώπου της χειρός, μπροστά στα μάτια σου. Γιατί με θυμό με εγέμισες. Πιστεύει ο προφήτης ότι αφού τον ακούει, τον εγκατέλειψε γι' αυτό. Ναι, γιατί ο πόνος μου θα είναι αιώνιος. Γιατί η πληγή μου να είναι ανιέτος και θεράπευτη, μου φαίνεσαι σαν ένας ξηροπόταμος, του οποίου τα ύδατα δεν παραμένουν πιστά.
κοιτάει δεξιά-αριστερά, ακόμα και την παρουσία του Θεού τη νιώθει πολύ μακριά. Αφού δεν ακούει κανείς. Συμβαίνει σε όλους αυτό, δεν συμβαίνει. Πόσο μάλλον. Θέλω να δούμε λίγο ακόμα ή να το κλείσουμε και να το τελειώσουμε. Όχι, δεν τελειώνει ακόμα το αυτό. Λοιπόν, κάποια μέρα πήρε διαταγή από το Θεό ποιους από τους πρεσβύτερους και ιερείς και σε ποιον από τις πύλες της πόλεως, κρατώντας μια στάμνα στο χέρι, και εκεί ενώπιον των μαρτύρων σπάει τη στάμνα ο Ιερεμίας μπροστά και λέει στο λαό μπροστά: έτσι θα συντρίψω το λαό και την πόλη αυτή. Μιλάγανε εικονικά. Εδώ πήρε στάμνα, τη σπάει, θα το συντρίψω το λαό. Όπως συντρίβει κάποιος πύληρο αντικείμενο, όπως έσπασε τη στάμνα ο ίδιος, ώστε να μην αναλάβουν, να μην ανανεώσουν πια. Άμα το σπάσει κάτι θύματα τη στάμνα, ξαναγίνεται στάμνα, δεν ξαναγίνεται. Έτσι και ο λαός θα υποστεί τέτοια τιμωρία που θα συντρίψει τη στάμνα. Οι χρόνοι, λέει, εξακολουθούν να είναι δύσκολοι για τον προφήτη. Η καταδίωξή του γίνεται συστηματική. Το κυνηγάνε τώρα συστηματικά τον προφήτη. Αφού είπε βαριά λόγια για το λαό, πάλι ο προφήτης παραπονείται για την παρακολούθηση του κηρύγματος στους ανθρώπους. Δεν τα ακούνε. Πάλι νιώθει να είναι εγκαταλειμμένος ο προφήτης. Όμως δεν σταματάει ο προφήτης. Όμως δεν σταματάει. Βλέπετε τι αγώνα και αγωνιά έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί που εργάζονται το θέμα του Θεού σωστά. Μου θυμίζει ένα άγιο άνθρωπο, είναι άγιος, γιατί πήγε όλη η ιεραρχία στην κηδεία του, του Καντιώτη. Τον συνέλαβαν επί κατοχής στην Αθήνα και τον κάλεσε ο διοικητής Γερμανός των Αθηνών να τον απειλήσει ή να τον εκτελέσει μάλλον. Και μπήκε στη μέση ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Μην τον εκτελέσει, να τον αφήσει. Και του λέει ο διοικητής: θα σε αφήσω, αλλά θα το κλείσει το στόμα σου. Τι να με εκτελέσεις, δεν με νοιάζει, τι να με αφήσεις, να με στείλεις επάνω στη Μακεδονία στα βράχια και να με φάνε αρκούδες. Και εκεί θέλω και δεν με ενδιαφέρει, του λέει, εγώ θα μιλήσω, του λέει. Και έζησε όπως και πήγε 100 χρόνων, 105. Δεν ήταν θέλει μάθαμε να φύγει. Όμως, τις συνέπειες που έχει ο Λόγος του Θεού που τον καλεί τον κήρυκα ή τον προφήτη να μιλήσει δεν τις αρνείται με όποια αποτέλεσμα και αν έχουν. Γι' αυτό ο προφήτης λοιπόν λέει: ο Σάκης μιλώ, πρέπει να στενάξω. Ένε καδιωγμή και καταπιέσεως να θρηνήσω. Προσέχουμε. Ο Λόγος του Ιαχβέ, δηλαδή ότι το κήρυγμά μου, λέει ο προφήτης, γίνεται αφορμή ονειδισμού, βρυσίματος και εμπεγμού σε όλη τη χώρα. Να μην αυταπατώμεθα και λέμε, ξέρεις να μου είπε έτσι γιατί είμαι χριστιανός, μα αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα εδώ πέρα. Άμα κάνουμε κάτι άλλο είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Δεν είμαστε χριστιανοί, είμαστε ψευτοχριστιανοί. Λοιπόν, ο Σάκης σκέπτομαι να μη θυμηθώ το Θεό, προσέξτε, σκέπτομαι να μην το θυμηθώ, να μην μιλήσω πλέον στο όνομά Του, τότε αισθάνομαι μέσα μου καυστικό πυρ, ένιωθε να το καίει, μια φλόγα να καίει στα κόκαλά μου. Προσπαθώ να το υποφέρω, αλλά δεν μπορώ. Βλέπετε τι, πώς νιώθει. Φωτιά του και μέσα του. Ο περίφημος
Έγινε μια μάχη λέει εδώ πέρα κλπ. Αργότερα, ανάμεσα λέει στους Βαβυλωνίους Αιγυπτίους, παίρνει αφορμή ο Ιερεμίας και κηρύττει ότι η συμφορά έρχεται και αυτούς. Και λέει ότι είναι πρώτο πυλόν. Πρώτο πυλόν. Θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά φτάνει η μία ώρα, θα δούμε και την επόμενη ώρα, γιατί δεν φτάσαμε να δούμε ο λαός την τιμωρία που υπέστη και το τέλος του προφήτη. Εύχομαι να βρεθούμε και την άλλη φορά, να συνεχίσουμε, γιατί ο λόγος του Θεού είναι φως που μας δείχνει τι μας περιμένει από την άργηση που εμείς σαν χριστιανοί δείχνουμε στον Θεό. Γι' αυτό και το διαβάζουμε. Και σε αυτούς που μας εκδικούνται τώρα, γιατί θα υποστούμε δίνα, όχι μόνο εμείς, καλά εμείς θα περνάμε λόγω της εγκατάλειψης που κάναμε απέναντι στον Θεό. Αλλά και αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή ενώ και τα ξένα κράτη εννοώ, ξένες δυνάμεις. Όλοι, μα κάποιοι λένε ότι εγκυμονείται παγκόσμιο κακό. Και αυτοί δεν θα περνάνε καλά πάντα και θα μας ειρωνεύονται. Λέει ένα, μια φρασούλα μικρή, πολύ μικρή, αλίμονο σε αυτούς που πράξαν το κακό. Το αλίμονο τι σημαίνει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Θέλει κανείς, πέστε αν έχετε κάτι, για διάλογο, από εδώ και πέρα, για διάλογο, για διάλογο. Αλλιώς κλείνουμε και αυτή την ομιλία σήμερα, να έρθουμε να δούμε και την άλλη και το τέλος μάλλον του προφήτου Ιερεμία. Ελάτε πάλι, καλά είμαστε αυτοί που είμαστε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Πάτε ημών, αγέντη ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έτε η βασιλεία σου, και η δύναμά σου σε ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών το οποίο σου, δώσε μη σήμα, κάθε σημεί τα οφειλήματα ημών, ως και η μισαφία μας οφειλήτης ημών. Και μη εις ενέγης ημάς πλεσμό, αλλά ρίσε ημάς από το πνεύμα. Διευχών τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κάνει φώτιση να έχουμε όλοι μας. Και οι Άγιοι να μας σκεπάζουν. Είναι δύσκολες ημέρες. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει ακόμα. Έχει ο Θεός. Θα μαζεύουμε. Θα πάω μέσα.